με μπόλικη αυταρέσκεια και με μικρότερη επίγνωση αυτογνωσίας αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης, όταν αναφέρθηκαν στις θέσεις του ΚΚΕ για αυτή την πολεμική, επιθετική ελληνοαμερικανική συμφωνία, είπαν, ναι, ξέρουμε, το ΚΚΕ τώρα αναφέρεται σε ζητήματα του παρελθόντος, παρελθοντολογή κτλ. Πραγματικά θα κάναμε παρελθοντολογία αν είχαμε διαψευστεί εδώ και 30 χρόνια σε μια βασική πρόγνωση. Ότι μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ό,τι έγινε εκείνη την περίοδο, μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο πολεμικών ανταγωνιστικών αντιπαραθέσεων, σε ένα νέο κύκλο αίματος. Εσείς διαψευστήκατε. Όλοι εδώ, τα παρόντα κόμματα στη Βουλή και άλλα που δεν είναι τώρα, ένα πράγμα έλεγαν. Ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μπαίνουμε στον δρόμο της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αξιοποίησης των τεχνολογιών, των νέων τεχνολογιών προς όφελος των λαών και ότι τώρα πια δεν θα έχουμε ανάγκη, δεν θα γίνει κανένας πόλεμος, λες και τον πόλεμο τον προκαλούσε η Σοβιετική Ένωση και το Σοσιαλιστικό Σύστημα. Επιβεβαιωθήκατε. Αν εμείς είχαμε διαψευστεί, πραγματικά θα ήταν παρελθοντολογία σήμερα να αναφερόμαστε στα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ και τις εμπειρίες που υπάρχουν, για να, αν θέλετε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, την Ευρώπη των δύο παγκοσμίων πολέμων και των εκατοντάδων πολέμων, πάνω από 150 πόλεμοι, που έγιναν ως το 1991, σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάω, και δεκάδες πόλεμοι μετά το 1990 σήμερα, και ανοίγεται και νέος κύκλος πολέμων από εδώ και τώρα. Επομένως, το παρελθόν, που δεν είναι και πολύ παλιό, 70 χρόνια, διδάσκει. Βεβαίως έχουμε σοβαρές εξελίξεις και ανακατατάξεις. Παραδείγματος χάρη, πρώτο 1991 δεν υπήρχε η κορυφαία αντιπαράθεση που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Δεν υπήρχαν καινούργια καπιταλιστικά υπεριαλιστικά κράτη, όπως είναι η Ρωσία, ο ρόλος των Ινδιών και άλλων, ακόμα και της Τουρκίας που έχει αναβαθμιστεί. Επί το κακό βέβαια έχει αναβαθμιστεί, δεν το λέμε για θετή, με όρους θετικούς. Έχουμε τον λεγόμενο πολυπολικό κόσμο, που όλοι τον εμφάνιζαν και ανάμεσα σε αυτούς και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια θετική εξέλιξη. Έχουμε περισσότερα υπεριαλιστικά κέντρα, περισσότερα ανταγωνιζόμενα καπιταλιστικά κράτη. Άρα, όλη σήμερα η γη έχει εστίες πολέμων, έχει υπόγειες εστίες πολέμων και θα έχει και καινούργιες. Επομένως, με συγχωρείτε, αν εσείς θέλετε να ξεχάσετε το παρελθόν, γιατί έχει και αρκετά απλήτα το παρελθόν, εμείς δεν το ξεχνάμε και κυρίως για να υπολογίσουμε τι καινούργιο υπάρχει σήμερα και πού πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και σε ποιες εξελίξεις. Αυτή η συμφωνία, απλώς με μια κουβέντα θα πω, είναι επιθετική, πολεμική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών και του ελληνικού κράτους, στις σύγχρονες ανάγκες των ανταγωνισμών, των διεκδικήσεων, σφαίρες επιρροής, δρόμοι διέλευσης ενεργειακών πηγών και εμπορευμάτων και κυρίως στον ανταγωνισμό για τη διασφάλιση και της δύναμης και της αστικής τάξης αυτών που κλείνουν συμφωνίες μεταξύ τους. Εδώ τώρα καλύφθηκε αυτή η συμφωνία με το ότι είναι ο μονόδρομος για να διασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας στον όποιο βαθμό η Τουρκία αποφασίσει να την απειλήσει. Εμείς το λέμε καθαρά και το λέμε στον ελληνικό λαό. Καμία εμπιστοσύνη σε καμία συμφωνία, σε καμία υπεριαλιστική συμφωνία, καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ελληνικό κράτος. Και λέω κράτος γιατί αν θα πω Ελλάδα και χώρα, εκεί μέσα είναι και ο λαός. Μιλάμε για το ελληνικό κράτος, για τις ελληνικές κυβερνήσεις, την ελληνική αστική τάξη, καμία εμπιστοσύνη ότι θα διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα προς όφελος του λαού. Καμία εμπιστοσύνη. Και αυτό, και εδώ αξίζει το παρελθόν, που μάλιστα το παρόν σήμερα δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες παρά τις αρνητικές εξελίξεις. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
υπήρξαν ή δεν υπήρξαν λαϊκά, αντιστασιακά, απελευθερωτικά κινήματα σε όλες εκείνες τις χώρες όπου τα αστικά κόμματα παρέδωσαν, υποτάχθηκαν αμαχητοί στη γερμανική φασιστική επέλαση και πήγαν και εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο, τα ελληνικά αστικά κόμματα με εξαίρεση πήγαν στην Αίγυπτο και εκεί περίμεναν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος για να γυρίσουν στις χώρες τους και να κάτσουν στο σβέρκον των λαών και με ευθύνες αρκετές φορές και ηγετικών δυνάμεων των απελευθερωτικών κινημάτων. Αυτά ήδη τα έχουμε πει. Καμία εμπιστοσύνη. Αλίμονο αν ο ελληνικός λαός ταυτίσει την υπεράσπιση της εδαφικής του ακεραιότητας στο ποια κυβέρνηση θα έχουμε τότε και στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία. Ακούσαμε εδώ την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι προετοίμασε αυτή τη συμφωνία. Φυσικά έχει επαυξήσει η συμφωνία. Καμιά συμφωνία δεν μπορεί να έχει διαδοχικές φάσεις. Που χώρισε κυβέρνηση και αντιπολιτευόμενα κόμματα, βεβαίως εδώ δεν είμαστε εμείς, ανάμεσα σε αυτούς που είναι δεδομένοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αυτούς που δεν είναι δεδομένοι. Πλαστός εντελώς διαχωρισμός. Και εδώ έχει αξία να σταθούμε και λιγάκι στο πρόσφατο παρελθόν, δεν λέω στο 19ο αιώνα. Σε αυτές τις λεόντιες πολεμικές υπεριαλιστικές συμμαχίες, ανεξάρτητα θέλετε και από τη σύνθεσή τους, ακόμα και κράτη, ηγεσίες κρατικές που μπορεί να είναι πιο αδύναμες, πιο κάτω από ό,τι είναι η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν στιγμές που αποδεδομένες γίνονται μη δεδομένες και οι μη δεδομένοι γίνονται δεδομένοι. Όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της διακυβέρνησης. Και από ένα παράδειγμα. Γιατί δηλαδή η κυβέρνηση Καραμαλή δεν έβγαλε την Ελλάδα για 6 χρόνια, δεν ανέστειλε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν δεδομένη ως εκείνη τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι άλλαξε χαρακτήρα η Νέα Δημοκρατία και από δύναμη η οποία στηρίζει και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Άλλαξε χαρακτήρα ή μήπως τρόμαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ για την απόφαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης. Και ο Ντεγκόλ το έκανε στη Γαλλία. Άμα χωρίσουμε, άμα ταυτίσουμε κάποιους ελιγμούς ή κάποιες, αν θέλετε, διαπραγματεύσεις, παζαρέματα που γίνονται στα πλαίσια των συμφωνιών με το δεδομένο ή μη δεδομένο, κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Το μη δεδομένο σημαίνει κάθετη. Για οικονομικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς λόγους, για λόγους χαρακτήρα των συμφωνιών και των συμμαχιών, κάθετο όχι. Και βέβαια το κάθετο όχι συσχετίζεται με την προσπάθεια που πρέπει να κάνει αυτός που λέει όχι και το κουκουέ την κάνει, για τη συγκρότηση πραγματικά για να βγει ο λαϊκός παράγοντας στο προσκήνιο και να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Τέτοιες λοιπόν αντιστάσεις είχαμε πολλές, δεδομένοι και μη δεδομένοι. Ή ακούσαμε το εξής πράγμα. Μονοδιάστατη ή πολυδιάστατη πολιτική. Καλά, αυτό κι αν είναι αστείο. Και να πάρουμε τα παραδείγματα του παρελθόντος. Μα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Συντηρητική, σοσιαλδημοκρατική, αριστερή σε εισαγωγικά στην Ευρώπη, που δεν ακολούθησε πολυδιάστατη πολιτική με την έννοια, πέρα από την ένταξή της στη συγκεκριμένη συμμαχία, ΝΑΤΟ, Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, και στο άλλο πεδίο Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν ανέπτυξε οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με άλλα καπιταλιστικά κράτη, τα οποία μάλιστα είχαν και ανταγωνιστικές σχέσεις με κράτη της Συμμαχίας. Να σας πω παράδειγμα, γιατί τώρα κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ που λέει, γιατί πολύ διάστατη πολιτική τότε μπορεί να χρεωθεί η Νέα Δημοκρατία και η ιερέ προηγούμενα, από τις αρχές της δεκαετίας του 50, ακόμα και επί Παπάγου και στη συνέχεια επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή και στη συνέχεια Παπανδρέου. Αναπτύχθηκαν σχέσεις οικονομικές, δεν λέω μόνο με πρεσβείες, οικονομικές με τη Σοβιετική Ένωση. Παρά το γεγονός ότι η λεγόμενη Δύση, γιατί τώρα τα βάζουμε τα πράγματα γεωγραφικά και όχι ταξικά, η λεγόμενη Δύση έλεγε όχι οικονομικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί είχε ανάγκη το καπιταλιστικό ελληνικό κράτος να έχει τέτοιες συνεργασίες. Και βεβαίως την ίδια ώρα είχε στραμμένες τις βάσεις και τον προσανατολισμό των ενόπλων δυνάμεων προς βορρά και όχι προς ανατολάς, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος από βορρά. Στη συνέχεια και μετά
Ακόμα και η στρατιωτική χούντα ανάπτυξε σχέσεις τέτοιες, πολύπλευρες. Αυτά δεν είναι πολυδιάστατη πολιτική. Τώρα ακούω τον κύριο Κατρούγκαλο, νομίζω δεν την άκουσα όλη την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που λέει να ακολουθήσουμε και μία πολιτική με την Κίνα. Μα τι λέτε, την οικονομική διείσδυση της Κίνας στην Ελλάδα δεν την διευκολύνετε? Την ξεκίνησε η κυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας, δεν την προχωρήσατε εσείς? Αυτή είναι η πολυδιάστατη πολιτική? Μα δεν είναι. Είναι προοδευτική αυτή? Έχει χαρακτήρα, ας πούμε, απόκρουσης των πολεμικών ή αντίστασης στις πολεμικές συγκρούσεις και στην ελληνική συμμετοχή? Γιατί βλέπετε τώρα, όσο τα πράγματα χοντραίνουν τώρα τα πράγματα, σκληραίνουν, απογυμνώνονται, τόσο και τα επιχειρήματα χάνουν, αν θέλετε, με συγχωρείτε, και τη σοβαρότητά τους. Ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα. Τελευταίο. Λέει η Νέα Δημοκρατία, συνεχώς, η κυβέρνηση. Είμαστε παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας. Όταν έχει πάρει η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες μέρος στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, οι οποίοι άλλαξαν σύνορα. Στη Γιουγκοσλαβία, Συρία, Ιράκ. Ποιο ήταν ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών? Δεν ήταν ο στόχος να γεννηθεί ένα νέο τουρκικό, κουρδικό κράτος και να διχοτομηθεί, τριχοτομηθεί το Ιράκ και η Συρία? Δεν έγιναν αυτά. Πήρε το όμως μέρος. Και επί η κυβέρνηση της προηγούμενης και σημερινής, αλλά και παλιότερα, ποιος είναι ο μεγάλος μας περιφερειακός σύμμαχος? Το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Δεν μιλάω για τη χώρα, γιατί στη χώρα είναι και ο Ισραηλινός λαός και δεν τα ταυτίζουμε. Και έρχεσαι εδώ και έχετε σηκώσει ψηλά τις σημαίες, με συγχωρείτε. Αναπτύσσετε σχέσεις συνεργασίας με το Ισραήλ. Αλλά αφού δεν είστε δεδομένοι, γιατί δεν καταγγέλλετε τους βομβαρδισμούς που μέχρι σήμερα, μέχρι χθες, έκανε το Ισραηλινό κράτος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Παλαιστινίων? Γιατί δεν βάζετε θέμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την πολιτική του Ισραήλ, βεβαίως. Αυτή η πολιτική επιβραβεύεται και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σιγά τώρα που ο Γουτιέρες είναι το απάβγασμα της δικαιοσύνης. Αυτό το κράτος δολοφόνο, τι λέτε? Από το 47 δεν μπορεί να επιληθεί το Παλαιστινιακό. Βεβαίως δεν είναι μοναδική ευθύνη του Ισραήλ. Επομένως, αφήστε αυτά που λέει ιδιαίτερα η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα συνηγορούν, ότι εμείς αναπτύσσουμε σχέσεις με τα κράτη που είναι δημοκρατικά, που είναι ελεύθερα έναντι των ανελεύθερων και μη δημοκρατικών ανατολικών κρατών. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ως απάντηση, ας πούμε, στον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει προβλήματα, έλεγε εγώ θα πάω με τη Ρωσία. Και πήγαιναν ταξίδια για να εξασφαλίσουν δάνειο από τη Ρωσία. Δηλαδή η Ρωσία του Πούτιν τότε ήταν καλή, η ίδια ήταν η Ρωσία με τη σημερινή Ρωσία, που ξεκίνησε, πρόλαβε να κάνει την επιδρομή στον χώρο της Ουκρανίας. Αφήστε λοιπόν αυτά τα περί πολυδιάστατης πολιτικής, είμαστε δεν είμαστε δεδομένοι. Όποιος υποστηρίζει ότι υπάρχει εξασφάλιση της άμυνας της Ελλάδας και ότι είναι μονόδρομος η ένταξη στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά και οι ελληνοαμερικάνικες συμφωνίες, αρκεί βεβαίως να γίνουν λίγο καλύτερες, είναι απολύτως δεδομένος. Απολύτως δεδομένο. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδία για τον ελληνικό λαό.